Στα Ιωάννινα βρέθηκε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί στην περιφέρεια Ηπείρου. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε παραγωγικές και τεχνολογικές μονάδες στην περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ το μεσημέρι μίλησε στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για την Ήπειρο του 2030. Η Εταιρεία Εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού Νερού Χήτος ΑΒΕ ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε πραγματικά όταν οι δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις αισθάνονται ασφάλεια να επενδύουν, να επεκτείνονται, να μεγαλώνουν, να διεκδικούν καινούργιες αγορές. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, δεν το γνωρίζουν πολλοί, ότι εδώ στην καρδιά της Ηπείρου λειτουργεί η μεγαλύτερη γραμμή εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και θέλω να μεταφέρω και από εδώ την διαρκή στήριξη την οποία θα παρέχει η ελληνική πολιτεία σε όλες τις δυναμικές επιχειρήσεις που μεγαλώνοντας τη δραστηριότητά τους προσφέρουν και πολλές καλοκληρωμένες θέσεις εργασίας. Έχετε δίκιο να λέτε ότι οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης μέρας είναι αφενός να έχετε ένα ικανοποιημένο και καλά καταπληκτισμένο και καλά πληρωμένο ανθρώπινο δυναμικό και αφετέρου να προσαρμοστείτε στις επιταγές μιας φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής. Εσείς ήδη εδώ πέρα το κάνετε, προσθέτοντας ανακυκλούμενο υλικό στις συσκευασίες σας, αλλά τοποθετούντας και φωτοβολταϊκά στις στέγες σας, έτσι ώστε να έχετε όχι απλά πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, αλλά και πιο φτηνή ενέργεια. Αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος, ο ψηφιακός και περιβαλλοντικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεών μας και τέτοιες πρωτοβουλίες εξακολουθούμε να διατηρήσουμε. Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύτηκε σχεδόν από το μισό Υπουργικό Συμβούλιο με υπουργούς και υφυπουργούς που έκαναν τις δικές τους συναντήσεις και επαφές από νωρίς το πρωί σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο στα Ιωάννινα.